να καλησπερίσουμε στη συζήτηση και στην κουβέντα μας τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Είναι βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Οικονόμου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να σας ρωτήσουμε πρώτα έτσι, για την εξέλιξη που είχαμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν θα κατέβουν σε εθνικές εκλογές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες νομίζω κάψανε το πολιτικό τους καύσιμο και τις δυνατότητες να μπορούν να συνεχίσουν. Τώρα. Πώς κάει και αυτό το καύσιμο, κύριε Οικονόμου? Με ανατίναξη. Τουλάχιστον στις ευρωεκλογές. Εντάξει, ο ρόλος αυτού του κόμματος πλέον δεν ήταν ιδιαίτερα ορατός και από εκεί και μετά θεωρώ ότι έκαναν πολλά λάθη. Τα λάθη αυτά τους τα κοστολογήσαν οι πολίτες πολύ ακριβά με την άρνηση υποστήριξης. Το κάτω από μονάδα ήταν νομίζω ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα αυτούς. Είναι θετικό για εσάς, διότι μία δεξαμενή για τη Νέα Δημοκρατία είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω απευθύνεται σε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει να την διαμορφώσει και να την εκφράσει πολιτικά, δηλαδή να διαμορφώσει μια πολιτική πλειοψηφία η οποία κινείται από το κέντρο έως το δεξιό κέρας της πολιτικής σκηνής. Και υπό αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορούν να, ή τέλος πάντων όσοι μείναν εκεί που υποστηρίζαν το κόμμα, να απευθυνθούν στη Νέα Δημοκρατία, αν θέλουν και αυτοί να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία η οποία να ξεκινήσει ένα νέο, ενάρετο και φωτεινό κύκλο στην ιστορία της χώρας. Μάλιστα. Την πολιτική ιστορία. Τώρα, στόχος σας είναι η αυτοδυναμία, κύριε Οικονόμου, στις εκλογές. Έτσι. Αυτή η κοινωνική πλειοψηφία που σας είπα. Με αυτή την κοινωνική πλειοψηφία όπως την περιγράψατε. Που θέλουμε να την εκφράσουμε πάντα με έναν ενωτικό και έναν δημιουργικό και συνεννητικό λόγο. Εάν τελικά δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η ιστορία απομάκρυνσης του κυρίου Βενιζέλου από το κίνημα αλλαγής θα επηρεάσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτές τις μετεκλογικές εξελίξεις? Υποθετικά απαντάμε, δεν... Ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σοβαρή και πολύ σημαντική πολιτική προσωπικότητα της χώρας και καταλαβαίνετε ότι πάντα ο λόγος του έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Από εκεί και μετά, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το λόγο στον οποίο έχουν κατοχυρώσει και με το πρόγραμμα το οποίο έχουν διατυπώσει μπορούν να ενσωματώσουν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να κατευθούν στη δημόσια συζήτηση. Ο κύριος Βενιζέλος νομίζω μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό, στην συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Με τον λόγο του, καταρχάς. Το περιορίζετε εκεί, όχι με κάποιον άλλο λόγο, ρόλο εντός της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί σίγουρα έχουμε τις εκλογές μπροστά. Οι εκλογές έχουν οριοθετημένο πλαίσιο, τα ψηφοδέλτια, το συνταγμένες δυνάμεις του κόμματος, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες με τα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν. Και στην τελική ευθεία οδηγούμεθα με τρόπο συντεταγμένο έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τα όργανα και τον Πρόεδρο. Από εκεί και μετά, όπως έχουμε ξαναπεί, μετά τις εκλογές είμαστε ανοιχτοί σε όλους όσους θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν με το λόγο τους, με τη δραστηριότητά τους στην επίτευξη των στόχων της Νέας Δημοκρατίας. Οι στόχοι της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας νέος κύκλος, ο οποίος να αποδώσει ανάπτυξη και δημιουργικότητα στη χώρα. Σε όλους, δηλαδή, ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία? Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος και σημείο και τόπος συνάντησης για τα βασικά θέματα. Δηλαδή... Πρέπει να υπάρχει για τον τρόπο πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία. Γιατί την κυβέρνηση αναφέρουν ότι με το που έρθει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει η όρεξη των ακραίων συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης και θα ξεκινήσουν πάλι οι πολιτικές λιτότητες. Σε αυτό δεν τα βλέπετε? Δηλαδή εκείνοι δεν θέλουν λιτότητα και εσείς θέλετε? Πιστεύω ότι η εφαρμογή μιας σκληρής και απάνθρωπης πολλές φορές λιτότητας που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια, είναι ο τελευταίος που μπορεί να ομιλεί. Στο σπίτι του κρεμασμένου κοινός δεν ομιλούν για το σκοινί, λέει ο λαός δημόσιο, και νομίζω ταιριάζει Γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα, κύριε Οικονόμου, δεν φοβάστε ότι μπορεί να τεθεί μια τέτοια ατζέντα από πλευράς Βρυξελών με το σκεπτικό ότι τώρα δεν είναι μια αριστερή κυβέρνηση αυτή, είναι μια κυβέρνηση δεξιά, έτσι δεν το κρύβει κανένας, που μπορεί να είναι καλύτερος συνομιλητής για μέτρα, έτσι, να μην το πω ακραία, αλλά να το πω ότι κινούνται στα όρια της δημοσιονομικής προσαρμογής καλύτερα από ό,τι αυτά που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω ότι η Ευρώπη ψάχνει να βρει αξιόπιστους και σοβαρούς συνομιλητές. Όχι συνομιλητές οι οποίοι να αλλάζουν θέση κάθε τας και λίγο, να μην έχουν μια συνεκτικότητα στο σχέδιό τους και απλά από ξεκινώντας αερολόγοι της αριστεράς να καταλήγουν σκληροί θειασότητες του νεοφιλελευθερισμού στην πράξη. Αν λοιπόν βρίσκουν μπροστά τους ένα συνοθήλεμα προσώπων και ιδεών, χειρότερα μπορούν να σταθούν και να απαντήσουν στα προβλήματα της χώρας από το να βρουν μια αξιόπιστη κυβέρνηση μπροστά που να έχει ένα συνεκτικό λόγο, να έχει ένα δομημένο σχέδιο και να έχει ένα ηγέτη ο οποίος έχει δείξει δείγματα γραφής μια σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και υπευθυνότητας όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν έχουν απέναντι σε ένα τέτοιο πρόσωπο και μια τέτοια κυβέρνηση, βάζομαι και ως καλό και ως ατού αυτής της προσπάθειας και ένα πρόγραμμα επεξεργασμένο όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω είμαστε έτοιμοι 8 Ιουλίου για τη δουλειά, πρέπει να σας πω ότι σίγουρα μπορούμε να καταστρώσουμε καλύτερες οδούς διαφυγής από την κρίση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας από ό,τι μέχρι τώρα βλέπαμε. Και το πρόγραμμά μας είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ τεκμηριωμένο. Εγώ μπορώ να σας πω για το δικό μου τομέα που είχα την ευθύνη της υγείας που πραγματικά έχουμε πάρει τα εύσημα από πολλές πλευρές για το σχέδιο το οποίο είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία με αυτό το σχέδιο να απαντήσει στις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ένα στοιχείο που υποτίθεται μια αριστερή ή φιλολαϊκή κυβέρνηση όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να το είχε προσέξει και να ήταν το ατού της στην εκλογική μάχη ευρωεκλογών ή εθνικών εκλογών. Και αν δείτε, ήταν ένα από τα αδύνατα σημεία, καθώς με καταραίωντα τα νοσοκομεία και ανύπαρκτη την πρωτοβάθμια υγεία, μόνο ντεζεβαντάς μπορεί να δημιουργήσει αυτός ο τομέας στο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο αποτυπώθηκε νομίζω και από τις ποιοτικές μετρήσεις των αποτελεσμάτων. Κύριε Οικονομού, τι θα κάνετε με τα μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί, τα έχετε ψηφίσει κι εσείς, ενώ τη 13η σύνταξη, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, το αφορολόγητο που ήρθε. Πότε ψήφισα 13η σύνταξη και δεν το θυμάμαι. Δεν ψηφίσατε στη Βουλή πριν από 1,5 μήνα πριν τις εκλογές αυτό το επίδομα που το λέγατε, το ψηφίσατε. Θα σας το πω εγώ γιατί το θυμάμαι. Ένα επίδομα. Από το ρεπορτάζ. Ένα επιδοματάκι ήταν και το ψηφίσαμε. Όμως, τι θα κάνετε με αγάπη απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να υποστηριχθούν γιατί τους έχουν ξεζουμίσει και του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας είπα, ποιος μιλάει τώρα για λιτότητες κτλ. Τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι διαλύσαν τη μεσαία τάξη αλλά και τα χαμηλά εισοδήματα. Κόψανε από τον χαμηλό συνταξιούχο το ΚΑΣ τώρα, δηλαδή τέτοια παθροπιά και τέτοια ελεηνή συμπεριφορά. Αυτά δεν που ψηφιστήκανε θα τα να τη φανταστεί από κανέναν. Αυτοί λοιπόν που εγκληματίσαν απέναντι στου χαμηλό συνταξιούχου, αυτοί που κόψανε από τη μεσαία τάξη το οξυγόνο για να αναπνεύσει. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία σε σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ τότε επίση είχε εφαρμόσει τέτοια μέτρα. Επίσης, μιας που είστε και υπεύθυνος για τον τομέα υγείας της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω ότι υπήρχε και είσοδος στα νοσοκομεία, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό επί, αν γίνεται κυβέρνηση. Έκοψε το 50 ευρώ, δηλαδή 30 εκατομμύρια επιβάρυνση για αυτούς που κάνουν χρήση του νοσοκομείου σε όλη την Ελλάδα και έκανε αύξηση της εισφοράς για τον ΕΟΠΗ από το 2% στο 6%. Από το 2% στο 6% στις συντάξεις της κύριας και από το 0% στο 6% στις επικουρικές. Ναι. Δηλαδή επιβάρυνε όλους μας 800 εκατομμύρια το χρόνο. Κόβουμε 30, μοιράζουμε 30 στον κόσμο για επιδόρπιο και του βάζουμε και του φορτώνουμε 800 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτό πόσο αλλιώς μπορώ να το πω από λαϊκισμό και σχάτου επίπεδου υποκρισία. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο οποίος θέλει να κάνει φιλολαϊκή πολιτική. Αν χρειαστεί είσοδο στα νοσοκομεία ξανά, θα μπορεί να εφαρμοστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική του 5 ευρώ δεν ήταν εισπρακτική.
σας είπα, 3 εκατομμύρια ήταν όλα και όλα. Η πολιτική του 5 ευρώ ήταν η ανέβρεση κάποιων χρημάτων άμεσης ανάγκης για τη λειτουργία των νοσοκομείων. Αν χρειαστεί, θα εφαρμοστεί. Έχουμε πολλούς τρόπους και έχουμε, το σχέδιό μας είναι τέτοιο, ώστε θα αξιοποιήσει με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουμε πει, να μπορεί να βρει πόρους από την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, από την από τον ιατρικό τουρισμό, από τις κλινικές μελέτες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που έχει ένα νοσοκομείο. Άρα λέτε ότι είναι κοστολογημένο, το οποίο έχει μια λοιπόν, σοβαρή. Απολύτως. Το οποίο ένας διοικητής ο οποίος κατέχει την τέχνη και δεν κατέχει τέχνη, τον αλλάζει λάστιχα. Χωρίς να αδικούμε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά το βουλκανιζατέρ δεν θα πάμε να το βάλουμε τώρα διοικητή στο νοσοκομείο. Που έβαλε τώρα το φιλαράκο του Πολάκης τώρα στη Σαντορίνη. Και τον έβαλε να διοικήσει νοσοκομείο. Και αυτό το λέμε τώρα, πολιτική σοβαρή, για να μας πάρουν σοβαρά οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και να κάτσουν μαζί, να καταστρώσουμε ένα σχέδιο. Και αν είναι ο Πολάκης και η παρέα του εκεί πέρα θα είναι πιο χαλαρή, αν βρουν εμένα ή την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πιο σκληρή, γιατί είμαστε δεξί. Καθώς εγώ δεν είμαι δεξιός, όπως ξέρετε. Έχοντας λοιπόν και κεντρώους και δεξιούς και κεντροδεξιούς μέσα σε αυτή την παράταξη, νομίζω έχει περισσότερες δυνατότητες να κάνει διαπραγμάτευση και να πει πιο σοβαρά πράγματα και προς την Ευρώπη. Ωραία, αλλά και προς τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε σίγουροι και για τις ιδέες μας και για τις προτάσεις μας και για τα σχέδια μας. Και για τις ιδέες και για τα πρόσωπα έτσι, που θα βάλετε να υλοποιήσουν τις ιδέες. Λοιπόν, θα τα λέμε όλα αυτά, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.